Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε η ανακήρυξη των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές στο πρωτοδικείο Ρεθύμνου. Σε μονομαχία εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στον Δήμο Μυλοποτάμου, αφού ο συνδυασμός του Γιάννη Κοκολογιάννη κηρύχθηκε ως απαράδεκτος, με αποτέλεσμα να απομένουν δύο διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου. Αντίστοιχη αγωνία έζησαν για μισή ώρα περίπου και οι υποψήφοι της Λαϊκής Εισπήρωσης, αφού εκ παραδρομής η πρωτοδίκης δεν ανέγνωσε τον συνδυασμό της Λαϊκής Εισπήρωσης στο Δήμο Αμαρίου, κάτι που διορθώθηκε και λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών, από παράληψη της Προέδρου δεν έγινε ανακήρυξη του συνδυασμού Λαϊκής Εισπήρωση Αμαρίου. Έγινε ερώτηση στην ίδια μετά τη λήξη της ανακήρυξης, διαπίστωσε η ίδια ότι ήταν παράληψη δική της και ξανακατέβηκε, έγινε ορθή επανάληψη του ζητήματος και ανακηρύχθηκε κανονικά και ο συνδυασμός Λαϊκής Εισπήρωσης Αμαρίου. Κατά τα λοιπά, το σύνολο των συνδυασμών και τοπικών συμβουλίων ανακηρύχθηκε κανονικά.